Διχασμένο βρήκε το ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα ακόμα μιας ψηφοφορίας με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι υποχρεωμένος πλέον να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Φανερά απογοητευμένος από τη στάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση και τους οποίους χαρακτήρισε πρώην συντρόφους, του εμφανίστηκε ο βουλευτής Καβαλαστάκης Εμμανουηλίδης, που εκτιμά ότι δεν έχουν θέση σε αυτή τη συνοδοιπορία και ότι οδηγούμαστε σε μια προοπτική καθαρών λύσεων. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης. Αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτάκουστα. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύτηκε κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ στην χθεσινή και σημερινή διαδικασία είναι πρωτοφανέρωτος ιστορικά. Τι εννοώ. Όλα τα κόμματα ενώ στήριξαν τελικά την προοπτική αυτής της συμφωνίας, ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό, με προεξάρχουσα βέβαια την πρόεδρο της Βουλής και όχι μόνο, που άσκησε μια πρωτόφαντη έτσι δρυμύτητα στην άσκηση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από αυτούς τους όρους δεν βλέπω δυνατότητα να στηρίξουν οι παλιοί σύντροφοι, έτσι θα το πω, γιατί αλλιώς δεν βρίσκω λόγια. Δηλαδή πώς είναι δυνατό να παραμένουν σύντροφοι όταν με κάθε σφοδρότητα έτσι τελικά το κορμό του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς καλό είναι να τελειώνουμε πια, γιατί μόνο προβλήματα στην κοινωνία πια δημιουργεί αυτή η συνύπαρξη μέσα στον ίδιο χώρο ανθρώπων που σεβόμενος τις θέσεις τους θα έλεγα ότι δεν έχουν πια θέση σε αυτή τη συνοδοιπορία. Είπα και εξ αρχής ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης, όλα είναι ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι θα πάμε σε μια έτσι προοπτική καθαρών λύσεων. Επιζήμιο για τη χώρα, αλλά ενδεχομένως απαραίτητο για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, θεωρεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος το σενάριο πρόωρων εκλογών, ενώ εκτιμά πως ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες για την επόμενη μέρα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει απολέσει πλέον την δεδηλωμένη. Μετά από μια χαοτική διαδικασία και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, όπου κυριολεκτικά ο καθένας έλεγε την άποψή του, είχαμε πολλές εσωτερικές αντεγκλήσεις, κόντρες, κραυγές, συνθήματα και μαχαιρώματα, έχει καταστεί προφανές ότι το ιστορικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ πρώτον είναι μη διαχειρίσιμο και δεύτερον γίνεται και μεγάλο πρόβλημα στη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζω, μέσα σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την παρούσα Βουλή. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί που καταψηφίζουν τα νομοθετήματα που φέρνει η κυβέρνηση, τα προαπαιτούμενα που ψηφίσαμε δύο φορές και τη συμφωνία που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί, θα επηρεάσουν τη στάση τους και στη στήριξη της κυβέρνησης, γιατί κατά τα λεγόμενα πολλών από αυτούς, ξεχωρίζω τις δηλώσεις Λαφαζάνη πριν από μερικές μέρες, δεν ψηφίζουμε μνημόνια να στηρίζουμε την κυβέρνηση. Αυτό θα φανεί, όσο παράδοξο και αντιφατικό και αν είναι, στην ψήφο εμπιστοσύνης που οπωσδήποτε θα έρθει στη Βουλή σε επόμενες μέρες. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο Μημαράκης και όπως έχω πει και εγώ επανειλημμένως, αυτή την ώρα οι εκλογές είναι δυσάρεστη εξέλιξη για μια οικονομία που ήδη τραβάει τα πάδινα. Από εκεί και πέρα όμως, αν ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κυβερνήσει, πολύ φοβούμαι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ό,τι και να του πει ο Μημαράκης ή η Νέα Δημοκρατία, η απόφαση είναι δική του και προφανώς θα την λάβει ζυγίζοντας τα πράγματα και αποφασίζοντας αυτό που το συμφέρει περισσότερο. Οπωσδήποτε όμως αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εάν αποφασίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας
να πάμε σε εκλογές. Υπάρχει περίπτωση η αξιωματική αντιπολίτευση να παράσχει ψήφιο εμπιστοσύνη στη σημερινή κυβέρνηση? Με αυτές τις συνθήκες, αν και δεν έχει εξετάσει αυτό το θέμα, να το πω έτσι, ενδελεχώς από τη Νέα Δημοκρατία, από τα όργανα, το Πολιτικό Συμβούλιο, την Κοινοβουλευτική Ομάδα, την Εκτελεστική Επιτροπή. Με αυτές τις συνθήκες όμως δεν βλέπω πώς αυτό θα καταστεί δυνατό. Αφού έχουμε χαοτικές, θα έλεγα, διαφωνίες στον τρόπο διακυβέρνησης, εμείς ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να κυβερνήσει, αλλά πολύ φοβούμαι ότι αυτός δεν μπορεί και με αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από σήμερα το πρωί θα είναι ακόμα δυσκολότερο. Μια κυβέρνηση συνεργασίας τώρα δεν είναι, νομίζω, στα πλάνα καθενός, κανενός, και μάλλον πολύ περισσότερο στα πλάνα του Πρωθυπουργού, ο οποίος το έχει πει και ευθασός. Θα μου πείτε, το τι έχει πει χθες δεν έχει καμία σημασία ως προς το τι θα κάνει αύριο, όπως αποδείχθηκε όλο αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να διαμορφωθούν οι συνθήκες. Εγώ θα ήθελα να διαμορφωθούν συνθήκες συνεννόησης, αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα τώρα, ρεαλιστικά δεν το βλέπω.